Στο σημερινό βίντεο θα δούμε ένα crypto gaming, ένα επαναστατικό project κτισμένο πάνω στο Solana με εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, πάνω από 1,9 στο σύνολο και φυσικά εκατομμύρια followers στα social media, με πάνω από 16 εκατομμύρια δολάρια χρηματοδότηση και επένδυση από κάποια από τα μεγαλύτερα ονόματα στην αγορά όπως OKX, MoonPay, ακόμα και το Solana το ίδιο, Sun Partner και Radium, Galaxy, SolarPayer, Pyth, Helios, Backpack, Orca, Alchemy κτλ. Και αυτή τη στιγμή μόλις έχει ξεκινήσει να εντάσσεται στην αγορά. Επίσης, τον Οκτώβριο αναμένεται να γίνει listing το δικό του το κρυπτονόμισμα σε Tier 1 exchanges, στα ανταλλακτήρια της πρώτης κατηγορίας, όπως είναι KuCoin, OKX και παλέγοντας. Και έτσι λοιπόν, σε αυτό το βίντεο σήμερα θα κάνουμε την ανάλυση αυτού του project, θα δούμε την ευκαιρία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το ρίσκο, τι ακριβώς προσπαθεί να επιλύσει και οτιδήποτε άλλο σημαντικό για αυτό το project, όπως και το launch ενός node που έχουν ανακοινώσει και θα μπορούσε κάποιος να μπει στο whitelisting με ένα 10% έκπτωση και να αγοράσει πολύ πιο φτηνά σε σύγκριση με άλλα nodes που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά, ξεκινώντας από 166 δολάρια τη τιμή του node. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε στο σημερινό βίντεο. Πριν ξεκινήσουμε και εμβαθύνουμε στο θέμα, όπως πάντα, ένα like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχει κάνει ακόμα και πάμε να ξεκινήσουμε και να κάνουμε την ανάλυση του project. Στο σημείο αυτό, επίσης, θέλω να ξεκαθαρίσω πως οτιδήποτε πούμε σε αυτό το βίντεο δεν θα πρέπει να ληφθεί σαν οικονομική ή επενδυτική συμβουλή. Σε αυτό το βίντεο θα σου δώσω την ανάλυση του project και τη δική μου προσωπική άποψη και τίποτα άλλο παραπάνω. Εσύ προτού πάρεις οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση, κάνε σίγουρο ότι έχεις μελετήσει και μόνο σου το project και το κάνεις αυτό με δική σου γνώση και απόφαση και υπευθυνότητα και μόνο. Αν συμφωνείς μαζί μου λοιπόν, τότε μείνε μαζί μου μέχρι το τέλος για να δούμε όλη την ανάλυση του project. Ξεκινώντας από τώρα. Πρώτον, ας δούμε τι ακριβώς είναι το Gaming Sonic και πώς λοιπόν επιλύει το πρόβλημα πάνω στο gaming. Όπως ξέρετε, είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος και ανταγωνιστικός χώρος. Υπάρχουν τεράστια projects αυτή τη στιγμή στην αγορά που προσπαθούν να κυριαρχήσουν σε αυτό το χώρο. Υπάρχει το Gala Games, υπάρχει το XAI και με nodes και χωρίς nodes και έχουν βελτιώσει αρκετά το θέμα της ταχύτητας και την επεξεργασία των πληρωμών και τα χαμηλά fees. Αλλά όπως ξέρετε, στο Solana έχουμε τη μεγαλύτερη ταχύτητα όσον αφορά την κίνηση στις εναλλαγές, αλλά φυσικά και τα χαμηλότερα fees στο network. Και αυτό που κάνει το Sonic Game είναι αυτό ακριβώς. Είναι ουσιαστικά μια λύση για το πρωτόκολλο του Solana, για το network του Solana και το ecosystem του στο σύνολο, για να αυξήσει την ταχύτητα στις συναλλαγές και χαμηλότερα fees επίσης. Και όσον αφορά την ταχύτητα, υπόσχονται 10 φορές μεγαλύτερη ταχύτητα, κρατώντας ταυτόχρονα χαμηλότερα fees στις συναλλαγές και με 50.000 συναλλαγές το δευτερόλεπτο. TPS, Transaction Per Second. Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος τους. Αυτοί θεωρούνται ως Hypergrid Solana State of the Art Layer 2. Χτισμένο δηλαδή πάνω στο Solana για να κάνουν scale ακόμα παραπάνω το δίκτυο του Solana. Τώρα, ίσως κάποιες από αυτές τις ορολογίες να σε μπερδεύουν λίγο. Ξέρω ότι είναι αρκετά τεχνικά. Μπορείς όμως να τα δεις και λίγο παραπάνω τα Layer 2 και τα διάφορα. Απλώς να τα γουγκλάρεις, να κάνεις ένα post στο βίντεο. Αλλά πρέπει να τα αναφέρω. Δεν μπορώ να μην τα αναφέρω έστω και κάποια βασικά από αυτά. Ουσιαστικά το Layer 2 εν ολίγης είναι κάτι το οποίο χτίζεται πάνω σε ένα ήδη υπάρχουν project όπως είναι το Solana, το Ethereum, Cardano, Binance Smart Chain, Polygon κτλ. Και απλώς βελτιώνει ακόμα παραπάνω αυτό όπως είναι το Arbitrum, Polygon και πολλά άλλα projects. Τώρα, ένα επιπλέον πράγμα που κάνει το Sonic Game είναι ότι έχει χτιστεί ακόμα και για τα άλλα gaming projects που τρέχουν αυτή τη στιγμή πάνω στο Ethereum και είναι χιλιάδες, να μπορούν να τρέχουν και να εκτελούνται και στο δικό του το network και πάνω στο Solana, χωρίς να χρειάζεται κάποιος να ξαναφτιάξει ολόκληρο το πρωτόκολλο και όλο το development κομμάτι από πίσω. Δηλαδή, αν κάποιος, για παράδειγμα, έχει φτιάξει ένα game για να τρέξει πάνω στο Ethereum, στο EVM, Ethereum Virtual Machine, μπορεί το ίδιο project να εκτελεστεί και να τρέξει και πάνω στο SVM που είναι το αντίστοιχο του Solana, Solana Virtual Machine. Αυτή λοιπόν είναι η λογική πίσω από αυτό και αυτό είναι το πρόβλημα που προσπαθούν να λύσουν και να δώσουν στα αλήθεια απλώς στην αγορά καλύτερες λύσεις για τον κόσμο που θέλει να χτίσει games πάνω στο Web3.0 και ειδικά πάνω στο Solana που πλέον είναι το νούμερο ένα blockchain που επιλέγεται για να χτίσουν Web3.0. Εδώ υπάρχουν και κάποια expectations και μια πολύ ωραία ανάλυση για το τι νούμερα έχουμε αυτή τη στιγμή και τι νούμερα αναμένεται να έχουμε το 24, 5 εκατομμύρια, το 2025, 10 εκατομμύρια, 25, 26 και μέχρι και 50 εκατομμύρια το 2027 πάνω στο Solana. Και αυτές τις πληροφορίες θα σας βοηθήσουν και να έχετε και μια καλύτερη κατανόηση και του Solana ecosystem, αλλά φυσικά και το project για τις προοπτικές του. Και αν σας αρέσει το βίντεο μέχρι στιγμής, δώστε το like και εγγραφή για να μην χάσετε άλλα βίντεο και ευκαιρίες στο μέλλον. Τώρα, ένα από τα καλά πράγματα σε σχέση με αυτό, όσον αφορά την αξιοπιστία και το μέλλον του, είναι ότι έχει καλούς συνεργάτες και υποστηρικτές και επενδυτές από πίσω. Όπως το Solana. Το Solana δεν έχει επενδύσει άμεσα στο project, απλώς για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Άλλα μεγάλα ονόματα όπως το OKX έχουν επενδύσει. Οπότε, αν το OKX έχει επενδύσει σε αυτό, θα λέγαμε ότι υπάρχει μια πιθανότητα και για listing στο ανταλλακτήριο. Δεν έχω κάτι επιβεβαιωμένο από αυτούς. Έχουν πει ότι
γιατί θα έχουν listing σε Tier 1 Exchange που είναι στα top 10 ανταλλακτήρια στην αγορά. Και έτσι λοιπόν κάτι λέει αυτό και για το μέλλον του ίδιου του project. Θα δούμε σε λίγο και το Node που είναι αυτή τη στιγμή μια ευκαιρία. Αλλά πρωτού δούμε αυτό, να δούμε απλώς και κάποιες επιπλέον πληροφορίες, όπως για παράδειγμα όσον αφορά τις επενδύσεις πάνω σε αυτό το project, όπου τελευταία τον Ιούνιο, 18 Ιουνίου, ανακοίνωσαν άλλα 12 εκατομμύρια χρηματοδότηση από επενδυτές όπως το Galaxy Interactive, Big Brain Holdings και πάει λέγοντας. Και φυσικά στηρίζεται και από το community του Solana και τους επενδυτές και τα διάφορα μεγάλα projects όπως αυτά εδώ, όπως και το Jupiter. Και στα αλήθεια, ακόμα πιο συγκεκριμένα, έχουμε το εξής. Partners Solana και αυτούς εδώ. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να το ξέρετε, κάποιοι όχι. Όσον αφορά από wallets, OKX, Fandom Wallets και ένα ecosystem από games που έχουν ήδη πάνω σε αυτό. Infrastructure, τα συγκεκριμένα projects που μιλάμε εδώ πέρα. Και μετά, όσον αφορά τα DeFi, Orca, Jito, Radium, Decentralized Apps, Investors και κάποιους από τους επενδυτές εδώ πέρα. Δύο από αυτά που ξέρω αρκετά καλά είναι το Morningstar Ventures, που είναι από τα μεγαλύτερα funds και συνήθως έχουν κάνει αρκετά καλές κινήσεις μέχρι στιγμής, και το άλλο είναι το OKX Ventures το ίδιο. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε λοιπόν σε διάφορα links τα οποία θα αφήσω και στην περιγραφή το βίντεο για περαιτέρω μελέτη και ανάλυση και μόνοι σας για να βγάλετε το δικό σας συμπέρασμα όσον αφορά το project αυτό και το μέλλον του project. Τώρα, μία από τις μεγάλες ευκαιρίες όσον αφορά το project αυτό είναι με τα notes, γιατί ξεκινάνε πολύ χαμηλά σε τιμή στα 166 δολάρια και φυσικά με κάθε πώληση αυξάνεται και η τιμή τους, οπότε είναι ανάλογα με τη ζήτηση. Τα notes αυτά έχουν στόχο να εντοπίσουν τις λειτουργίες στις αλλαγές στο δίκτυο όταν υπάρχουν και να ενημερώσουν και να βελτιώνουν και να συντηρήσουν το όλο σύστημα όσον αφορά τις συναλλαγές και όλες τις κινήσεις πάνω στο network του GameSonic, όπως και το XAI Games, Gala Games κτλ. Αρκετά παρόμοιο. Και όσον αφορά τα nodes, υπάρχουν δύο στάδια. Το ένα είναι με whitelisting, το οποίο μπορείς να πάρεις 10% έκπτωση από link που θα βρεις κάτω στην περιγραφή το βίντεο ή από αυτό εδώ το Andreo. Αυτό το referral code, άμα βάλεις 10% έκπτωση στα nodes, αν πάρεις whitelist ή αλλιώς απλώς την κανονική τιμή που θα βρεις στις 16 με 17 Σεπτεμβρίου που θα ξεκινήσουν και επίσημα στην αγορά. Δική σου επιλογή γιατί θες να κάνεις, αλλά αυτές τις επιλογές λοιπόν έχεις αυτή τη στιγμή και έχεις φυσικά περισσότερες λεπτομέρειες εδώ να μάθεις, να δεις ακριβώς τι κάνουν τα nodes, ποια είναι η λειτουργικότητά τους, τι ποσοστό θα δώσουν σαν μοίρασμα, σαν πατρικό εισόδημα κάθε μέρα στο δικό σου το token, το οποίο είπαμε από Οκτώβριο θα είναι ήδη σε Tier 1 exchanges. Οπότε μπορείς να το διαπραγματευτείς άμεσα σε ανταλλακτήριο. Εδώ έχεις τις πληροφορίες για whitelist όπως είπαμε και μετά και για public list. Τώρα, για όποιον θέλει να κάνει αγορά, εδώ έχετε και τις πληροφορίες και με εικόνες κτλ. Αλλά okay, τα βλέπεις και στο βίντεο. Η διαδικασία λοιπόν έχει ως εξής: θα ανοίξεις το link κάτω στην περιγραφή, θα πρέπει να πατήσεις εδώ πέρα Get Whitelisted Now και θα πρέπει να συνδέσεις κάποια από αυτά τα wallet, Solflare, Fandom, OKX Wallet ή το Backpack. Θα πρότεινα κάποια από αυτά τα δύο. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ περισσότερο το Fandom και για την αγορά το Nodes θα πρέπει να έχεις USDT στο Fandom Wallet. Αν δεν έχεις Fandom Wallet, είναι πάρα πολύ εύκολο, μπορείς να το κατεβάσεις στον υπολογιστή σου ή στο κινητό σου. Είναι αρκετά παρόμοιο με το MetaMask, απλά είναι για το οικοσύστημα του Solana. Πρέπει να έχεις λίγα Solana, έστω και κάποια 2, 3, 5, 10 δολάρια σε Solana για τα fees και μετά τα υπόλοιπα USDT για την αγορά των Nodes. Και φυσικά αυτό θα είναι και ένα από τα project το οποίο θα τρέξω και εγώ Nodes, όπως άλλα 12 που έχω μέχρι στιγμής. Σαν συμπέρασμα λοιπόν, είναι ένα καλό project με μια καλή βάση, με εκατομμύρια χρήστες ήδη ενεργούς πάνω στο σύστημά τους και φυσικά με εκατοντάδες χιλιάδες στα social media, όπως για παράδειγμα στο Twitter, όπου θα πρότεινα να τους παρακολουθήσετε στην περίπτωση που θέλετε να ενδιαφερθείτε λοιπόν και για παραπάνω και να δείτε την εξέλιξη του project. Οπότε δείτε τους από εδώ πέρα. Έχει μια καλή βάση, έχει καλούς επενδυτές από πίσω. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι και ένα project το οποίο για χύψη λόγους μπορεί να μην πάει καλά. Και εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω πως δεν είναι εξασφαλισμένη η επένδυση ή η επιστροφή στην επένδυση. Μπορεί να συμβούν τα πάντα. Γι' αυτό κάνε δική σου έρευνα, μελέτη, σου έδωσα τις πληροφορίες, τη δική μου άποψη. Μπορεί να είμαι σωστός, μπορεί να είμαι λάθος. Μελέτησε το μόνο σου και εσύ και βγάλε το δικό σου συμπέρασμα. Ζήγησε την ευκαιρία με το ρίσκο και πάρε τη δική σου απόφαση αν τι θα κάνεις με αυτό το project. Αν έχεις οποιαδήποτε ερώτηση, γράψε κάτω στα σχόλια, δώσε ένα like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι όπως πάντα και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλές επιτυχίες.